Πολύ καλησπέρα σας και Peace Talks. Το Battleground δεν το έχω πάρει ακόμα. Και φτάσαμε αισίως στο τελευταίο βιντεάκι, Butcher. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να ζητήσω ένα sorry, γιατί ανακάλυψα με αυτά τα βίντεο, όντας και προτάρης στο Spore του YouTube, ότι είναι αλλιώς όταν σε ενθουσιάζει κάτι όσο το διαβάζεις και είναι αλλιώς το να θες να μιλήσεις γι' αυτό ή το impact που έχει μέσα σου μετά την ανάγνωση του. Όλη η σειρά Dresden Files, όσο τα διάβαζα, πέρναγα πάρα πολύ καλά και εντάξει, ειδικά από ένα σημείο και μετά ήταν όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Το Changes, Ghost Story και το Peace Talks, Battleground, για μένα είναι οι κορονίδες της σειράς. Βέβαια, μετά από αυτά τα δύο μας έχει βάλει σε ένα έτσι hiatus που λέγανε και στην εποχή του Εσχύλου, και δεν ξέρουμε πότε θα βγει το επόμενο, αλλά όλα cool. Τι γίνεται τώρα? Πάλι σε αυτό το βιβλίο θα είμαι έτσι κάπως ιδιαίτερα συνοπτικός και sorry και πάλι γιατί δεν τα θυμάμαι και όλα, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο για μένα είναι ένα βιβλίο. Ακολουθεί τη λογική πώς είχε βγει, ας πούμε, Matrix Reloaded και μετά τον ίδιο χρόνο Matrix Evolutions, πώς είχε βγει Kill Bill 1 και μετά από κάποιους μήνες Kill Bill 2. Το ίδιο έγινε και με τους Hunger Games, με το Twilight, με το Harry Potter, με το Infinity War και το Endgame. Οπότε ναι, ακολουθεί λίγο έτσι μια κινηματογραφική δομή και είναι θετικό το ότι οι κυκλοφορίες τουλάχιστον ήρθαν αρκετά κοντά, γιατί το πρώτο βιβλίο, το Peace Talks, είναι χτίσιμο της δράσης και το δεύτερο βιβλίο είναι μόνο δράση, μοϊκάνα. Δηλαδή όλες οι σελίδες, καραμπαμπούμ, μπανγκμπούμ. Ουσιαστικά στο πρώτο επίπεδο μαθαίνουμε για έτσι μια μυστήρια φατριά τους, Φαμόρι, όπου ήρθαν να μας κάνουν το κακό και Παναγία μου τι θα πάθουμε, και στο δεύτερο έχει μόνο ξυλίκι. Επειδή τα διάβασα μονοκοπανιά, θυμάμαι μόνο αυτό που σας είπα. Δηλαδή δεν έχω όρεξη τώρα να μπω σε Wikipedia, να γκουγκλάρω κτλ. Που ίσως να είναι και κακό, αλλά στο μέλλον θα επιλέγω πιο προσεκτικά τις σειρές που θέλω να μιλήσω, γιατί με τον Butcher και με τον Salvator ένιωσα έτσι μια κούραση. Απλά αυτό που θέλω να κρατήσετε, ας πούμε, είναι ότι διαβάζονται σαν ένα, θα μπορούσε να πέσει πάρα πολύ ψαλίδι, δηλαδή για μένα θα μπορούσε να είναι και ένα βιβλίο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ο Dresden, αν και είναι OP, μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα stakes ο Butcher, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά μπορώ να καταλάβω τώρα ίσως το μπλοκάρισμα που έχει φάει ή το σκάλωμα που έχει φάει και δεν ξέρει πώς να το προχωρήσει, γιατί έχει κάνει έναν ήρωα τόσο δυνατό που πλέον τι τον απειλεί. Ό,τι και να τον απειλεί, το δέρνει. Μετά το Changes, όπως είπα, και το Ghost Story είναι τα δύο βιβλία που είναι από τα top της σειράς. Οπότε μην το σκυπάρετε. Και άμα έχετε φτάσει εδώ, δεν πιστεύω ότι θα το σκυπάρετε. Τα δύο βιβλία που δεν θα καλύψω, το ένα το έχω κιόλας και στη βιβλιοθήκη μου, αλλά anyhow, το άλλο δεν το έχω αγοράσει, το έχω διαβάσει hard walk the plank. Είναι δύο βιβλία με διηγήματα, το Side Jobs και το Brief Cases. Για μένα δεν προσφέρουν τίποτα σε αυτή τη σειρά, δηλαδή είναι απλά a fun time. Μικρά διηγηματάκια με τον Dresden που είτε τα διαβάσει είτε δεν τα διαβάσει κάποιος, δεν του δίνουν κάτι παραπάνω στην όλη κοσμοπλασία, αλλά άμα είναι φαν σίγουρα περνάει καλά να έχει έτσι λίγες παραπάνω ιστοριούλες με τους αγαπημένους του ήρωες, γιατί πιάνει και άλλους ήρωες. Αν έχετε αγαπήσει τον Χάρη, δεν χάνετε κάτι να τα διαβάσετε, αλλά και δεν χάνετε κάτι να μην τα διαβάσετε. Οπότε, that being said, από την επόμενη εβδομάδα τη θέση του Butcher θα δείτε τι θα πάρει τη σκυτάλη. Εγώ είμαι αρκετά έτσι excited. Να τσεκάρω λίγο τι είναι. Ναι, είμαι αρκετά excited για το τι έρχεται. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.